Στόχος μου να κάνω το Πασόκ και πάλι κόμμα εξουσίας, στέλνοντας μηνύματα ενότητας του χώρου από τα Γιάννενα, ανέφερε στην ομιλία του το πρωί της Κυριακής ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος για την ηγεσία του Κινάλη Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση της πανδημίας. Αναφέρθηκε στα θέματα της οικονομίας, στην κλιματική κρίση αλλά και τα εθνικά ζητήματα. Ενώνουμε τις αγωνίες μας με τους προοδευτικούς δημοκράτες πολίτες όλη την Ελλάδα. Έχουμε ένα στόχο να πετύχει αυτή η παράταξη να ξαναμπεί δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο. Και ο στόχος να γίνει ισχυρή η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα είναι ένας στόχος που απαντά σε δημαγωγίες, πελατειακές συμπεριφορές, αλαζονία, καθεστωτισμό, που αδυνατεί τη χώρα να παίρνει σωστές αποφάσεις, είτε αφορούν την πανδημία, είτε την οικονομία, είτε κοινωνικά θέματα, είτε εθνικά θέματα. Δυστυχώς αυτές οι συμπεριφορές, είτε από την κυβέρνηση της γραβάτας, είτε από την κυβέρνηση χωρίς γραβάτα, είναι ακριβώς οι ίδιες. Γι' αυτό βλέπετε αυτή τη μαζική συμμετοχή, διότι ο κόσμος περιμένει κάτι διαφορετικό. Περιμένει ένα νέο όραμα με ένα νέο σχέδιο που θα απαντάει στις ανισότητες, που θα απαντάει στην ανάγκη για κοινωνική συνοχή, που θα απαντάει στο δημογραφικό, που θα δίνει μια νέα εθνική αξιοπρέπεια. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε και είμαι σίγουρος ότι και 5 και 12 θα είναι νικηφόρα, αλλά και μετά πάνω απ' όλα στις βουλευτικές εκλογές με ένα μεγάλο ποσοστό που θα κάνει το Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, πρωταγωνιστικός και όχι συμπληρωματικός, όπως θέλουν και όπως νομίζουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα τους διαψεύσουμε. Εγώ δείχνω κακό κείμενο και κακές συμπεριφορές που πλήγωσαν στο παρελθόν τον ελληνικό λαό και που υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Θέλω στη νέα εποχή μας να μην υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Θέλω να ξαναχτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, ένα ανοιχτό κόμμα, το οποίο θα αγκαλιάσει αγωνίες όλων των γενεών, αλλά θα έχει και ένα ειδικό σχέδιο τους νέους ανθρώπους. Να συμμετέχουν, να νιώθουν ότι η πολιτική προσφορά είναι λειτουργήμα και όχι μια μόνιμη θέση εξουσίας, να δουν μια άλλη νοοτροπία η οποία θα τους βοηθήσει να έρθουν κοντά μας και να φτιάξουμε ένα νέο κόμμα από τα κάτω. Ένα κόμμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σε αρκετά σημεία της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως σε μια Ελλάδα που δοκιμάζεται, αλλά και στην Ευρώπη των πολλαπλών κρίσεων, η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη εκτός από την σοσιαλδημοκρατία. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας ξανά. Αυτή η παρουσία δεν με γεμίζει μόνο χαρά, με γεμίζει πίστη. Πίστη για την επιτυχία μας. Και η επιτυχία μας δεν θα είναι μόνο 5 και 12. Η επιτυχία μας θα είναι μετά, στο νέο ταξίδι. Ένα ταξίδι περηφάνειας, αξιοπρέπειας, σεβασμού της ιστορίας μας, αλλά πάνω απ' όλα προοπτικής για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό το κόμμα, το ιστορικό κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, κάτω από άλλες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες, περιπετειώδες συνθήκες, που γεννήθηκε μέσα από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Ένα κόμμα το οποίο είπε στον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες. Το κόμμα που έφτιαξε την Ελλάδα για όλους. Το κόμμα που κοίταζε μακριά στην ευρωπαϊκή της προοπτική την επόμενη περίοδο. Το κόμμα των μεγάλων αλλαγών. Αυτό καλό να επανιδρύσουμε. Αυτό καλό να ξανασηκώσουμε στα πόδια του. Αυτό καλό να γίνει ισχυρή πολιτική δύναμη στην χώρα. Ο καθένας σας είναι πολύ σημαντικός. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε. Σαν μια γροθιά, έτοιμη να συγκρουστεί με όλα. Όπως παλιά, από τα κάτω, από την κοινωνική μας βάση, από τις οργανώσεις μας, από την αυτοδιοίκηση. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της καθημερινότητας, εκεί πρέπει να είναι το Πασόκ. Δίπλα στο φτωχό, δίπλα στον αδύναμο, δίπλα στη μεσαία τάξη. Δίπλα στο Ελληνόπουλο που σκέφτεται να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει στο εξωτερικό να βρει δουλειά. Δίπλα στη μάνα που αγωνιά πώς θα μεγαλώσει το παιδί της. Δίπλα στον συνταξιούχο που θέλει μια σύνταξη αξιοπρέπειας. Δίπλα σε όλους που θέλουν μια Ελλάδα της περηφάνειας. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στα Γιάννενα έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, όπου το παρόν έδωσε πολλοίς κόσμος. Μεταξύ του ακροατηρίου αυτού ήταν ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Αργύρης, ο υποψήφιος βουλευτής με το Κινάλι στις προηγούμενες εκλογές Κώστας Γάτσιος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και επικεφαλής της παράταξης στην περιφέρεια Ήπειρος Όλων, Δημήτρης Δημητρίου, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιάννης Λικοτραφίτης, ο πρώην δήμαρχος Ιωαννίνων και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Θωμάς Μπέγκας,
ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης, ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Φώτης Βάβας, η Δημοτική Σύμβουλη από την παράταξη του Θωμά Μπέγκα, Θωμάς Γιωτίτσας, Στέφανο Ζούμπας, Βάσο Μέγα, Μάκης Χρυσοστόμου, ο Βασίλης Γαρδίκος από το Δήμο Ζήτσας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Σωτήρης Ζαρμπαλάς, ο πρόεδρος του Αγροτικού Πινοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Πίνδος Ανδρέας Δημητρίου και αντίστοιχα ο πρόεδρος του ΓΑΣ Ιωαννίνων Ένωση Αγροτών Χάρης Λιούρης. Την πολιτική εκδήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στα Γιάννενα άνοιξε με χαιρετισμό του γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Άλκης Λάνταβος.